Αλλά σαν δικηγόρος που από 17 Νοεμβρίου έκανα απεργία, απήχα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, οφείλω να πω δύο λέξεις. Κύριε Υπουργέ, από 17 Νοεμβρίου ήσασταν μαζί μας. Το ξέρατε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Υποτίθεται ότι αντιδρώσαμε σε αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Νέα Δημοκρατία, τότε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και έπρεπε αν μη τι άλλο εκεί να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι δυνατόν αυτό να έρχεται τώρα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και να μην γίνεται μία συζήτηση σε μία επιτροπή από την πρώτη μέρα που αναλάβατε? Ξέρατε ότι θα το βρούμε μπροστά μας. 93% οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι δικηγόροι της χώρας έκαναν δημοψήφισμα. Το ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει υποτίθεται τα δημοψηφίσματα. Με τα δημοψηφίσματα αποφασίζεται. Το 93% των δικηγόρων είπαν όχι. Δεν είχατε την υποψία ότι αυτό θα έρθει. Θα έχουμε. Μπράβο. Τελικά βαφτίζουμε το όχι ναι ή το ναι όχι, αλλά δεν είχατε την υποψία ότι όταν θα έρθετε στα πράγματα, ζητούσατε τις εκλογές, ήρθατε στα πράγματα, ότι οι δικηγόροι πάλι θα αντιδρούν. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να βάλουμε τη συντεχνία ή το επάγγελμα πάνω από την πατρίδα, γιατί πιστεύουμε ότι το καλό της πατρίδας είναι η Ευρώπη και το ευρώ. Και πρέπει να στηρίξουμε. Αλλά είναι δυνατόν να μην κάναμε ούτε μία συζήτηση για πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το ξέρετε, και όσοι είναι δικηγόροι σε αυτή την αίθουσα ξέρουν ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έρχονται σε ρήξη, σε αντιπαράθεση με αυτά που ζητούν οι θεσμοί. Ίσα-ίσα που είναι και καλύτερα από αυτά που έχει μέσα το νομοσχέδιο. Θα τα θέλανε περισσότερο οι θεσμοί. Είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά μην κάνουμε μία συζήτηση να διορθώσουμε τουλάχιστον αυτά τα ζητήματα. Τελικά αρχίζει και φαίνεται ότι το κάνουμε επίτηδες. Μάλλον θέλουμε να ζωρίσουμε πολύ την πρόεδρο της Βουλής. Εγώ αρχίζω και πιστεύω ότι το κάνουμε αυτά για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου τελικά από αυτή την ιστορία είναι βέβαιο ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο που αν ήταν εδώ θα δημιουργούσε πρόβλημα τώρα στη διαδικασία και θα είχε δίκιο.